Σε αυτό το κανάλι έχουμε κάνει τόσα πολλά tutorials πάνω σε MicroTik που σήμερα θα κάνουμε ακόμα ένα. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς φτιάχνουμε PPPoE servers, να δημιουργήσουμε και ένα PPPoE client από τον υπολογιστή μου και να δούμε τη συνολική λειτουργία. Ξεκινάμε. Για την ιστορία τώρα, το PPPoE είναι ένα Layer 2 service, πράγμα που σημαίνει ότι τρέχει σε MAC address και εσείς το συναντάτε στην καθημερινότητά σας, στην επικοινωνία του router σας με τον πάροχό σας. Εκεί πέρα που σας ζητάει πάνω στο router να πάτε να βάλετε ένα username και ένα password, είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Το router σας τρέχει ένα PPPoE client, χρησιμοποιεί το username και το password που του βάζετε, έτσι ώστε να κάνει authentication στον πάροχο και να πάρει την υπηρεσία. Πάμε λοιπόν σήμερα εδώ να κάνουμε μια μικρογραφία αυτού του PPPoE server client και να δούμε πώς λειτουργεί στα MicroTik. Εδώ πέρα τώρα να σας πω ότι αν το PPPoE server θα το κάνουμε για να δίνουμε ίντερνετ σε κάποιους clients, σαν μικρογραφία ενός παρόχου για παράδειγμα, θα πρέπει το MicroTik να έχει και αυτό ίντερνετ. Για όσους δεν τα πάτε καλά με τα MicroTik, υπάρχουν άπειρα tutorial σε αυτό εδώ το κανάλι. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση και αφού καταφέρετε να δώσετε ίντερνετ στο MicroTik, να προχωρήσετε και στο PPPoE server. Τώρα, εγώ έχω συνδεθεί στο MicroTik το δικό μου σε layer 2 επίπεδο, πράγμα που σημαίνει ότι έχω ρίξει ένα καλώδιο από τον υπολογιστή μου σε μία πόρτα του MicroTik και δεν το δουλεύω με IP, το δουλεύω με MAC address. Και από την πόρτα 2 πιο συγκεκριμένα, και κρατήστε το αυτό γιατί θα χρειαστεί σε λίγο. Πάμε λοιπόν στο Winbox το δικό μου να ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω θα είναι να πάω στο πλαϊνό tab εδώ πέρα, να πάω εδώ που λέει PPP και αμέσως εδώ στο tab PPPoE servers. Θα πάω να πατήσω Sync και εδώ πέρα θα μου ζητήσει το όνομα του καινούργιου PPPoE server, για παράδειγμα Instatec. Σε ποιο interface θα τρέξω το PPPoE server? Θα το τρέξω στο Ethernet 2 εγώ, γιατί στο Ethernet 2 είναι συνδεμένο το laptop που θέλω μετά να κάνω PPPoE κλίση, να το κάνω δηλαδή client. Πατάω Ethernet 2 και για τώρα δεν ασχολούμαι με τίποτα άλλο, πατάω απλά OK. Θα επιδείξω το tab Secrets για τώρα και θα πάω στο Profiles. Εδώ λοιπόν θα πάω να κάνω ένα καινούργιο profile, θα το ονομάσω για παράδειγμα profile για το PPPoE. Στο local address θα πρέπει να βάλω την IP που θα επιλέξω να έχει το δικό μου router για τους clients, έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσουν σαν gateway. Για παράδειγμα, εγώ θα στήσω τώρα ένα subnet στο 10.10.21. Αυτό λοιπόν το 10.10.21 θα είναι το gateway που θα χρησιμοποιούν οι πελάτες για να βγαίνουν στο ίντερνετ. Από κάτω τώρα στο remote address πρέπει να βάλω την IP που θα παίρνουν οι clients. Αλλά προφανώς δεν θέλω να κάνω server για έναν client, οπότε δεν με βολεύει εδώ πέρα να βάλω μια IP. Τι θα κάνω, θα το αφήσω λίγο στην άκρη αυτό και θα πάω εδώ πέρα που λέει IP, pools. Στο pools λοιπόν θα πάω να δημιουργήσω ένα pool καινούργιο, θα κάνω syn, θα το ονομάσω pool για το PPPoE και στο address θα βάλω το range το οποίο θέλω να χρησιμοποιήσω για τους client. Αφού έχω το 10.10.21 σαν gateway, θα πάω εδώ πέρα και θα πω ότι θέλω από το 10.10.22 για παράδειγμα μέχρι το 10.10.20.254. Αυτό θα είναι το pool από το οποίο θα πω στο PPPoE server να τραβάει διευθύνσεις IP για να τους δίνει στους πελάτες. Πατάω OK λοιπόν και βλέπετε ότι έχει δημιουργηθεί εδώ πέρα το pool PPPoE. Αν θα πάω τώρα εδώ πέρα στο remote address και πατήσω το βελάκι κάτω, θα δείτε ότι έχω ένα pool PPPoE και θα πατήσω αυτό. Αν το τραβήξω αυτό λίγο πιο κάτω, μου εμφανίζονται και οι DNS server που πρέπει να γράψω κάτι για να τους δώσει σαν DNS στους client. Ας χρησιμοποιήσω τώρα εγώ τις Google. Και εδώ πέρα θα πατήσω Apply. Τελείωσα με το profile και θυμηθείτε ότι το έχω ονομάσει profile PPPoE. Πατάω OK, θα κλείσω αυτό το pool και θα επιστρέψω λίγο στους PPPoE servers. Θα ανοίξω το PPPoE server που έχω φτιάξει και εδώ πέρα στο default profile θα επιλέξω το profile που μόλις δημιούργησα. Τώρα τι δεν έχω κάνει ακόμα, δεν έχω δημιουργήσει τα username και τα password τα οποία θα δώσω στους clients για να μπορέσουν να κάνουν authenticate στο PPPoE server που έχω φτιάξει. Αυτό γίνεται από το tab secrets και από εδώ πέρα λοιπόν θα πάω να κάνω ένα syn και θα το ονομάσω για παράδειγμα το πρώτο PPPoE secret για παράδειγμα. Τι password, θα δώσω εγώ ένα password εδώ τυχαίο, service, που θα τρέχει στο PPPoE. Αν θέλω μπορώ να το αφήσω στο any, αν θέλω να χρησιμοποιήσω το ίδιο account και για άλλες υπηρεσίες όπως είναι ας πούμε το L2TP, OpenVPN κτλ. Εγώ τώρα θέλω να το καρφώσω στο PPPoE. Στο profile θα επιλέξω PPPoE και εδώ, όπως βλέπετε, και θα πατήσω apply. Δεν θα πειράξω τίποτα άλλο σε αυτήν την καρτέλα. Αυτή ήταν όλη και όλη η ρύθμιση του PPPoE server στα MicroTik. Ήταν τόσο εύκολο. Έχουμε δημιουργήσει και τον client, με τον οποίο θα δοκιμάσουμε από τον υπολογιστή μου αν δουλεύει η υπηρεσία και θα δούμε και 2-3 μικρά πραγματάκια σαν extras που χρειάζεται να ξέρετε όταν φτιάχνετε ένα PPPoE server. Οπότε πάμε στον υπολογιστή μου να δούμε. Εγώ λοιπόν έχω δημιουργήσει δύο συνδέσεις, την PPPoE και την PPPoE 2, εδώ πέρα όπως βλέπετε, και οι δύο είναι ακριβώς οι ίδιες με τα ίδια username και password. Αυτά που είχα καταχωρήσει και στο MicroTik. Πάμε να τρέξουμε αυτή εδώ λοιπόν και να κάνουμε ένα connect.
Μόλις κάνω connect, θα δείτε ότι το PC μου θα κάνει κλίση στο MicroTik και εδώ πέρα λέει connected. Αυτομάτως από πίσω μου άνοιξε και η σελίδα, γιατί με το που έκανε connect πήρε και πρόσβαση στο ίντερνετ. Αν πάω εδώ πέρα σε αυτό εδώ το tab στο Winbox, το Active Connections, θα δείτε ότι έχω το PPOE Secret, που είναι ο user που δημιούργησα, με την τάδε MAC address, έχει πάρει την IP 10.10.22 από εκεί πέρα που του είπα να ξεκινήσει και είναι 23 δευτερόλεπτα, συγγνώμη, online. Οπότε όπως βλέπετε το setup παίζει, είναι έτοιμο. Πάμε να δούμε όμως και κάποια άλλα πραγματάκια που αξίζει την προσοχή μας. Αν πάω στους PPOE servers εδώ πέρα και πατήσω ένα διπλό κλικ πάλι, έχω αυτό εδώ που λέει One Session Per Host. Αν αυτό το ενεργοποιήσω, κοιτάξτε τι θα γίνει. Το ενεργοποιώ. Αν πάω εδώ πέρα στον υπολογιστή μου πίσω και χρησιμοποιήσω το PPOE 2, το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο με το PPOE 1, έχει ακριβώς το ίδιο username και το ίδιο password, αν πατήσω connect, τι θα κάνει? Θα συνδεθεί το PPOE 2 και κοιτάξτε εδώ πέρα, παρόλο που συνδέθηκε, το PC τώρα λέει ακόμα ότι το PPOE 1 είναι connected, αλλά δεν είναι, γιατί αν πάτε στα Active Connections, εδώ πέρα υπάρχει μόνο ένας χρήστης. Αυτό τι κάνει? Αν ο ίδιος χρήστης κάνει πολλαπλές κλήσεις PPOE στον ίδιο σερβερ, η τελευταία κλήση είναι αυτή που κερδίζει. Αυτό λοιπόν έχει κρατήσει ενεργό το PPO2 και βλέπετε τώρα ότι το PPO1 το κάνει disconnect. Οπότε κράτησε την τελευταία κλήση ενεργή. Αυτό κάνει αυτή εδώ η επιλογή. Πάμε να δούμε κάποια άλλη επιλογή τώρα που έχει. Πατάω OK, την αποεπιλέγω και πατάω στα profiles. Στο profile λοιπόν που δημιούργησα, το profile PPOE, αν πάω εδώ πέρα στα limits, έχω το only one. Αυτό είναι by default, η επιλογή default ενεργοποιημένη. Το default είναι σαν να είναι επιλεγμένο το no. Αν πατήσω το yes λοιπόν και πατήσω OK και πάω εδώ πέρα στο PPOE να κάνω connect, τώρα στο ένα PPOE που μου είχε κάνει disconnect πριν, να δούμε τι θα κάνει. Τώρα βλέπετε ότι δεν μπορώ να κάνω δεύτερη κλίση από τον ίδιο υπολογιστή με το ίδιο username και password, κατευθείαν τρώω άκυρο. Ενώ πριν που είχα ενεργό το PPO1 και έκανα από το PPO2 κλίση, έγινε και κέρδισε η δεύτερη. Έκανε disconnect την πρώτη. Ενώ τώρα δεν με αφήνει καν να κάνω δεύτερη κλίση, τρώω άκυρο κατευθείαν. Αυτή είναι η διαφορά. Και μιας και τώρα εμείς είμαστε πάροχοι ίντερνετ, αφού εμείς έχουμε τον PPOE server, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει όπως και κάθε άλλος πάροχος να ορίσουμε την ταχύτητα που θα παίρνει ο κάθε client. Πάμε λίγο στο MicroTik να δούμε πώς γίνεται αυτό. Εδώ πέρα στο tab Profiles, στο profile PPOE που έχω φτιάξει και στο tab Limits εδώ, βλέπετε ότι υπάρχει ένα rate limit, το οποίο λέει RxTX. Αυτό είναι το RxTX που θα έχει το MicroTik προς τον πελάτη. Δηλαδή, το receive, το Rx, θα είναι με τι ταχύτητα θα λαμβάνει το MicroTik από τον πελάτη. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αυτό είναι το upload του πελάτη. Εγώ λοιπόν θέλω upload 20 Mbps, έτσι ορίζονται τα 20 Mbps, slash 100 Mbps download. Θα πατήσω OK και τώρα έχω δημιουργήσει ένα κανόνα. Πάμε να δούμε τι κάνει αυτός ο κανόνας. Τώρα βλέπετε ότι ακόμα το PPOE2 είναι συνδεμένο. Θα ανοίξω τα queues και προφανώς αφού ήμουν ήδη συνδεμένος από πριν, η αλλαγή που έκανα τώρα δεν έχει πιάσει. Κάνω ένα disconnect, not connected, και ξανακάνω ένα connect. Κοιτάξτε τι θα γίνει εδώ στο queue list. Με το που συνδέθηκα τώρα ξανά, βλέπετε ότι είμαι connected, το βλέπουμε και εδώ ότι είμαι connected, έχει δημιουργήσει ένα κανόνα στο queue, το οποίο λέει upload max limit 20, download max limit 100. Αυτό που είχα ορίσει λοιπόν λίγο πιο πριν. Πάμε να κάνουμε ένα speed test και κοιτάξτε λίγο το πράσινο εδώ πέρα, μόλις ενεργοποιηθεί ο κανόνας, τι χρώμα θα γίνει. Download έχω περιοριστεί στα 100 Mbps όπως βλέπουμε. Εδώ πέρα ο κανόνας πότε είναι πορτοκαλί, πότε κόκκινος όταν τερματίζει. Και πάμε να δούμε και το upload. Βλέπετε περιορισμένο στα 20 Mbps όπως του είχα πει. Και αυτός ο κανόνας τώρα ισχύει για κάθε client που του δίνω ένα username και password και χρησιμοποιεί το δικό μου PPOE server. Ποιο είναι το μειονέκτημα σε αυτό εδώ το setup? Το μειονέκτημα είναι ότι ο επόμενος client που θα παίξει, για παράδειγμα κοιτάξτε τι θα κάνω, θα πάω εδώ πέρα στα PPOE servers. Εδώ πέρα θα βγάλω το One Session Per Host, το έχω βγάλει, OK. Στα Profiles θα βάλω το No και θα πάω να ενεργοποιήσω λοιπόν το PPOE 1, Connect. Και τώρα βλέπουμε ότι ο πρώτος PPOE που είχα κάνει εδώ πέρα είναι συνδεμένος και αυτός και άμα πάω ένα back πίσω βλέπετε ότι είναι συνδεμένοι και οι δύο εδώ πέρα και αν πάω εδώ πέρα στα Active Connections του MicroTik βλέπετε ότι όντως έχω δύο συνδεμένους client. Ο ένας έχει τη 10.10.22 IP και ο άλλος την 20.4 IP. Τι σημαίνει αυτό για τα queues τώρα?
βλέπετε ότι έχει δώσει δύο queues. Το κάθε ένα queue είναι για την κάθε μία IP που έχει δημιουργήσει και τον κάθε ένα client. Και οι δύο έχουν τα ίδια δικαιώματα σε ταχύτητα, 20 Mbps upload, 100 Mbps download, 20 Mbps upload, 100 Mbps download. Αλλά ο πρώτος στην κατάταξη που είναι στη σειρά 0 έχει προτεραιότητα, ενώ ο δεύτερος έχει δεύτερη προτεραιότητα. Και αν είχα και τρίτο και του τρώγανε το bandwidth από πάνω, δεν θα είχε να φτάσει στα 20 Mbps και τα 100 Mbps. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτός ο τρόπος των queues δεν δουλεύει και πάρα πολύ καλά, γιατί πάντα έχει προτεραιότητα ο πρώτος. Αν για παράδειγμα στον πρώτο είχα δώσει όλο το bandwidth και ο πρώτος χρησιμοποιούσε όλο το bandwidth το διαθέσιμο της γραμμής μου, τότε ό,τι bandwidth και να δίνω στο δεύτερο δεν θα παίρνει τίποτα. Θα το παίρνει όλο ο πρώτος. Δεν ισομοιράζονται σωστά με αυτόν τον τρόπο οι ταχύτητες. Εδώ λοιπόν για να δουλέπει σωστά το όλο σύστημα πρέπει να τρέξουμε τα PC queues. Τώρα για τα PC queues σας είχα υποσχεθεί ότι θα έκανα κάποιο βίντεο στο κανάλι το οποίο δεν το έχω κάνει ακόμα και αυτό γιατί χρειάζεται πολύ καλή δόμηση από πριν έτσι ώστε το βίντεο να γίνει κατανοητό. Η πληροφορία είναι πολύ και σύνθετη για τα PC queues. Όμως μόλις βρω χρόνο θα το σχεδιάσω. Τώρα το σημερινό επεισόδιο έχει φτάσει προς το τέλος του. Όσοι είχατε σκοπό να γίνετε μικροπάροχοι ίντερνετ και μικροguis, ο PPOE Server είναι ένα εργαλείο που θα χρησιμοποιήσετε πάρα πολύ, οπότε είναι καλό να το ξέρετε. Όλα τα MicroTik ξέρετε που θα τα βρείτε στο CableWorks και στο eWireless. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, κοιτάτε, κάνω ένα άλλο επεισόδιο σε αυτό εδώ το καναλάκι και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά.